το θέμα του καφέ. Καλημέρα σας. Άκου, θεολόγια μου. Σωστό. Για ξενούε ένα καφέ και μη βάζει ζάχαρη. Να λέω ζωή μου. Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος σε υποδέχεται με τα τελευταία του τραγούδια. Η ώρα είναι 5 και 59, 6 ώρα. Έτσι είναι με έτσι, τα παλιά. Έτσι, πρωί να ξυπνήσουμε όμορφα. Φαρμάκι ο καφές, λόγω ανατιμήσεων. Φαρμάκι. Φαρμάκι ήταν ο καφές. Είναι... Το τραγούδι ήταν προάγγελος για όσα θα συμβούν, καθώς ο καφές φαίνεται ότι θα ακριβήνει αρκετά. Είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, είμαστε με το Βαλάντι Λαμπριανίδη, που είναι, είμαστε σε ένα γκουρμέ καφεκοπτίο που έχει όλους τους κόκκους καφές από όλο τον κόσμο και είναι ειδικός του καφέ ο Βαλάντις, παγκοσμίως αναγνωρισμένος, οπότε είναι ο κατάλληλος για να μας μιλήσει, γιατί εδώ στο καφέ, καφεκοπτίο του, γιατί εδώ κάνει και καφέ, έχει κόκκους από όλο τον κόσμο. Ναι. Οπότε γνωρίζει καλύτερα από όλους τι ακριβώς σημαίνει με αυτό το πράγμα που πιστεύουμε καλημέρα, ότι θα μας ταλαιπωρήσει πολύ. Γιατί θα... Καλημέρα για από μένα, καλημέρα από Βαλένιο. Καταρχήν να πω, αν ο καφές είναι καλός, δεν χρειάζεται ζάχαρη. Σωστό και αυτό. Σωστό. Εμείς ξέρετε, οπότε σύμφωνα. Να σας πω, εμείς στο μεγάλο γύρο που κάνουμε σε όλο τον κόσμο, έχουμε φίλους τηλεθεατές Ελληνές στην Κολομβία. Που μας υποσχέθηκε ο κύριος Σπύρος από εκεί, ζούνε στην Κολομβία και θα μας στείλει καφέ από την Κολομβία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω εσείς από πού τους φαίνεται. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εσείς από πού τους φαίνεται. Εμείς εδώ μπροστά μας τώρα θα δείτε ότι είναι από τη Βραζιλία, από εκεί που υπάρχει το πρόβλημα και αναμένεται να ακριβήνει ο καφές. Δηλαδή αυτή είναι η κόκκη που βλέπετε από τη Βραζιλία. Κύριε Βαλάντη, γιατί. Καταρχήν να πω. Συγγνώμη κιόλας, θα το πείτε αυτό. Γιατί ακριβένει ο καφές. Παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή η Βραζιλία είναι η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής καφέ. Καλύπτει πάνω από το 35-40% της παγκόσμιας παραγωγής καφέ. Μετά από μια περίοδο μεγάλη ξηρασιών που είχε, περνάει τώρα μια περίοδο με πάρα πολύ παγετό. Με αποτέλεσμα να έχουν καταστραφεί πάρα πολλές φυτείες και να έχουμε πρόβλημα αναμένοντας μια ανατίμηση στην πρώτη ύλη. Ο καφές, καταρχήν να πούμε ότι είναι φρούτο, έτσι. Οπότε το φρούτο αυτό ανήκει σε μια οικογένεια, ηθαλή φυτών. Το καφεόδεντρο είναι φυτό, οπότε και σαν γεωργικό προϊόν επηρεάζεται πάρα πολύ από τις κλιματικές αλλαγές. Μάλιστα. Άρα, λόγω της αυτή τη στιγμή έχει επηρεάσει... επηρεάζει και την τιμή τώρα. Βλέπετε, είναι αλληλένδετα όλα. Ακριβώς αυτό. Και επειδή αυτή τη στιγμή οι θερμοκρασίες και οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες, καταρχήν το καφεόδεντρο τον Ιούλιο περίπου, εκεί στη Βραζιλία, αρχίζουν και βγαίνουν τα άνθη του, με αποτέλεσμα να είναι πιο ευαίσθητο. Χτυπώντας τώρα ο παγετός στη Βραζιλία, κατέστρεψε πάρα πολλές φυτείες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ευδοκιμήσουν και να βγάλουν καρπούς. Αυτό σίγουρα θα ανεβάσει το κόστος του καφέ. Είναι σαν το πετρέλαιο, πρέπει να έχει αποθέματα. Σωστά. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Λαμπριανίδη. Ακριβώς, μα είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Εσείς, κύριε Λαμπριανίδη, πόσο τον δίνετε τον καφέ τώρα, σήμερα που μιλάμε? Επειδή εμείς είμαστε καφεκοπτίο και παίρνουμε πράσινο καφέ, δηλαδή την πρώτη ύλη και τον καβουρδίζουμε, τον επεξεργαζόμαστε εμείς, προσπαθούμε να κρατάμε χαμηλά τις τιμές για να μπορεί ο κόσμος να αγοράζει από το ράφι μας. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, αν αλλάξει αυτό στην πρώτη ύλη, σίγουρα θα ανέβει και σε εμάς ο καφές. Πόσο? Συν να πούμε... 20 λεπτά, 30, 40, πόσο? Μπορεί και 50 λεπτά. Άγνωστο. Αναμένουμε εμείς τις εξελίξεις. Α, δηλαδή μπορούμε να δούμε τεράστια. Σκεφτείτε ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ και τα ναύλα, έτσι. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σε όλα τα προϊόντα συμβαίνει αυτό. Σε όλα τα προϊόντα. Δηλαδή, εσείς τώρα αγοράζετε, ας πούμε, καφέ για το επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο. Ναι, μάλιστα. Αγοράζουμε τις οδιές για το επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο σίγουρα. Και τα αγοράζετε και πιο ακριβά. Τώρα εδώ πέρα βλέπετε τα σακιά έρχονται. Τα αγοράζετε ακριβώς, και πιο ακριβά. Ακριβώς. Μέχρι τώρα δεν έχει επηρεαστεί ακόμα, γιατί δεν έχει βγει στο χρηματιστήριο της αγοράς του καφέ όλη αυτή η ζημιά που έχει πάθει. Υπολογίζουμε ότι στην επόμενη σοδιά θα επηρεάσει πάρα πολύ. Άρα μισό λεπτά. Άρα μέσα στη χρονιά θα το δούμε. Πόσο τον πουλάτε, κύριε Βαλάντη, πόσο τον πουλάτε εσείς τον καφέ? Στο ποτήρι. Εμείς καφέ για να πάρετε στο χέρι αυτή τη στιγμή είναι στα 2 ευρώ φρέντο σπέσο. Αν αυξηθεί, ας πούμε το χειρότερο σενάριο, 2 ευρώ εκεί που το φέρνουν χοντρική, 50 λεπτά θα πάμε... Δεν θέλω να φανταστώ ότι μπορεί... Θα πάμε στα 2,5. Δεν θέλω να φανταστώ ότι μπορεί να φτάσει και 5 ευρώ που ακούγεται στην αγορά. Καλά, 5 ευρώ τώρα. Αλλά σίγουρα μπορεί να πάει στα 2,5. Να σας πω κάτι, το λέμε για μαγαζιά τα οποία ήδη τώρα το έχουν 2,5 και 3.
Δηλαδή σε καλά μαγαζιά. Ναι, που θα κάτσεις, που είναι σε καλές περιοχές, που σερβίρεται ένας καφέ σε μπάση περιπτώσει και είναι πιο ακριβώς, γι' αυτό λένε θα φτάσει 5 ευρώ. 2,5 όμως δεν είναι λίγα. Για έναν άνθρωπο που πίνει καφέ, 2,5 ευρώ είναι πολλά. Ναι, πρέπει. Μα αν πας σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο, πώς θα τον πληρώσει το καφέ, ένα 80. Από την ποιότητα του καφέ, ξέρετε. Άμα πας σε ένα καλό στέκι, ας πούμε. Κάτσε με, πουλάκι μου, δεν θα πάω στο καλό στέκι. Θα πάω να περάσω, να πάω στη δουλειά μου, να σταματήσω να πάρω καφέ. Ένα 60. Ένα 60. Περίμενε. Όχι 2,5. Καλέ, σταμάτα να σου πω. Σταματάω στον κύριο Βαλάντη. 2 ευρώ τον έχει τον καφέ. Ο κύριος Βαλάντης έχει 2 ευρώ γιατί είναι ειδική ποικιλία. Ιδιωτικό καφέ. Ναι. Μισό λεπτά, κύριε Βαλάντη, θα με τρελάνει. Άμα πάρω την απλή ποικιλία, πόσο θα την πληρώσω δηλαδή. Κοιτάξτε, και εγώ σας είπα στα 2 ευρώ. Δηλαδή, σήμερα και σε μένα μπορείτε να πιείτε καφέ και με 3 ευρώ, που είναι μια ιδιαίτερη ποικιλία. Ορδάνης, ρε παιδί μου. Και είναι και πολύ πιο ακριβή. Καφέ. Τώρα το συνειδητοποίησα. Γι' αυτό πίνει τσάι. Κάνεις λάθος, όχι, κάνεις λάθος. Πίνω ελληνικό καφέ. Γι' αυτό τα λες αυτά. Ρε παιδί μου, εντάξει. Ωραία, άμα πας στον κύριο Βαλάντη τώρα να πας μια καλή ποικιλία καφέ και πάρεις τον τάδε φοβερό καφέ, δεν θα τον πληρώσεις. Θα τον πλήρωνα. Τι, ένα 20. Θα τον πλήρωνα 2 ευρώ, 2,5 όμως. Να έχει και με 3 ο άνθρωπος. Μα τον 3 θα τον πληρώσω 3,5. Με 3, βέβαια. Εξαρτάται από την ποικιλία. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από ένα καλό πράγμα, δεν πρέπει να τον πληρώσεις. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Να το πληρώσω όλο, όχι 3,5 ευρώ και 4 δηλαδή. Τι να κάνουμε, κυρία μου, αφού έχει παγετό στη Βραζιλία. Εγώ φταίω για την κλιματική αλλαγή στη Βραζιλία. Εσύ φταίς. Εσύ φταίς που πετάς τα πλαστικά ως τη θάλασσα. Συγγνώμη κιόλας. Για τα δικά σου πλαστικά θα πληρώνω εγώ τον καφέ 5 ευρώ. Καλά, ξέφυγε η κουβέντα πάντως. Τα βλέπεις τώρα. Να πω ότι εμείς δεν έχουμε πάντως πλαστικό. Θα σας το σερβίρουμε σε ανακυκλώσιμο, χάρτινο και βιοδιασπόμενο. Αυτό είναι από πέρσι σε εμάς. Είναι από αυτά τα καλαμάκια που σε πιάνει ανατριχύλα όταν τα βάζεις στο στόμα. Και εμένα αυτή, και εγώ δεν μπορώ, αλλά είναι καλό για το περιβάλλον. Παιδιά, άμα σας χαλάει το 3 ευρώ, το 2 ευρώ και το καλαμάκι, άστο. Πήγαινε πάρε μια πάστα, πήγαινε πάρε, ξέρω εγώ, ένα μπακλαβά. Άστο καφέ, άμα δεν μπορείτε, ρε παιδιά. Σωστό. Ένα καφέ θα πιούμε. Να σας πω, πείτε μας έτσι, κύριε Βαλάντη, πείτε μας έτσι ένα ωραίο άρωμα. Ένας ωραίος καφές με ωραίο άρωμα, έτσι. Άρωμα, κοιτάξτε να δείτε. Γενικά ο καφές, η μυρωδιά και τα αρώματα του καφέ προκαλούν στις αισθήσεις μια διέγερση. Οπότε, ειδικά αυτές τις ώρες που μιλάμε, αν ήσασταν εδώ κοντά μας και άλεθα λίγο καφέ, μόνο από τη μυρωδιά του αλεσμένου καφέ που θα βγάλει σοκολάτα, καραμελένιες νότες, ξηρούς καρπούς, φρουτένιο χαρακτήρα, θα σας έφτιαχνε η διάθεση. Μπράβο. Και αν ήσασταν και κοντά, θα καβουρδίζαμε μαζί ελληνικό καφέ που κάνουμε ένα χαρμάνι από Βραζιλία και Αιθιοπία και θα το αλέθαμε κατευθείαν στον Πετρόμηλο για να σας το παρασκευάσω. Ορίστε, ρε παιδί μου, ορίστε. Έχετε αυτό πληρώνετε. Είναι καφέ στη Θεσσαλονίκη. Πληρώνετε αυτό. Μα θα το πληρώσω. Δεν πληρώνετε αυτό. Μα αυτό είναι... με λόγω παγετού θα το πληρώσω παραπάνω. Συγγνώμη. Θέλω να σου πω ότι όλη αυτή η διαδικασία ο άνθρωπος πρέπει. Εμείς θα κάνουμε το παν για να το κρατήσουμε χαμηλά. Μα δεν τα βάζουμε τον κύριο Βαλάντη. Με την άτιμη την κοινωνία τα βάζω που αυξάνει την τιμή του καφέ. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Ατομικό, όπως το είπαμε, τι θέλω. Παρακαλώ. Καβουρδιστήρι έχετε. Εδώ είναι. Εδώ ψάχνει είναι. Ατομικό, ατομικό καβουρδιστήρι. Να σας πω εγώ, ψάχνει τώρα το καβουρδιστήρι, γιατί άμα θα έρθει ο καφές από την Κολομβία, κάπου πρέπει να το καβουρδίσει, καταλάβατε. Γι' αυτό το λέει. Ωραία. Επειδή κάνω και σεμινάρια εκπαιδεύσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και 12 χρόνια διδάσκω στις ακαδημίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ναι. Οπότε μπορείτε να έρθετε να σας εκπαιδεύσω εγώ και να κάνετε ένα πολύ καλό καφέ στο σπίτι. Υπέροχα. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα συνδεθούμε να μας δείξετε πώς το αλέσετε τον καφέ στον Πετρόμηλο. Λοιπόν, καλημέρα. Τέλεια. Καλημέρα, και θα κάνουμε και live καβούρδισμα. Τέλεια. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, θεολόγια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.